Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας και YouTuber και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Το σημερινό βίντεο είναι ένα σύντομο βίντεο το οποίο απευθύνεται στα παιδιά εκείνα, τα ανήλικα και τα ενήλικα κυρίως παιδιά, που ανακαλύπτουν ότι οι γονείς τους ήταν κάποιοι άλλοι από αυτό που νόμιζαν πως ήταν και το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς τη γνώση ότι ο γονιός σου είναι ένα τέρας, ότι ο γονιός σου είναι ένας κακός άνθρωπος, ότι ο γονιός σου, όπως στην περίπτωση της κόρης του Πελικό, είναι ο μεγαλύτερος σεξουαλικός θηρευτής των τελευταίων χρόνων στη Γαλλία. Ναι, αφορμή για αυτό το βίντεο, παίρνω από την υπόθεση που συγκλώνησε τον κόσμο τις τελευταίες μέρες, αφού του έγινε γνωστή, την υπόθεση που εκδικάζεται στη Γαλλία εναντίον του Πελικό, του ανδρός, ο οποίος νάρκωνε και βίαζε ομαδικώς τη γυναίκα του για πολλά χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κόρη του στο δικαστήριο. Με την κατάθεση της κόρης της Ζιζέλ Πελικό συνεχίστηκε στη Γαλλία η δίκη της φρικιαστικής υπόθεσης των μακροχρόνιων πολλαπλών βιασμών της 72χρονης μητέρας της, ενώ ήταν αρκωμένη από το σύζυγό της Ντομινίκ Πελικό και τουλάχιστον 50 άνδρες ακόμη. Παρουσιάζομαι ενώπιον σας ως το παιδί, η κόρη του βασικού κατηγορούμενου και του θύματος που έζησε πράξεις αφόρητης θηριωδίας. Η κόρη του Ντομινίκ Πελικό και της Ζιζέλ Πελικό επέλεξε να αλλάξει το επίθετό της και να γίνει Καρολίν Ταριάν. Επέλεξε συνειδητά να μην έχει το ίδιο επίθετο με εκείνο το τέρας. Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την κατάθεσή της η Καρολίν Ταριάν. Η 40χρονη δήλωσε πως βρισκόταν σε τεράστια συναισθηματική φόρτιση. Η κόρη της Ζιζέλ περιγράφει τη μέρα που της τηλεφώνησε η μητέρα της ταραγμένη. Νόμιζε ότι είχε συμβεί κάτι στον πατέρα της επειδή αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Η κόρη, χωρίς να έχει ιδέα τι τέρας ήταν ο πατέρας της, όταν την πήρε η μάνα της το 2020, 4 χρόνια πριν, ανήσυχη τηλέφωνο, νόμισε πως κάτι έπαθε ο πατέρας της, ο οποίος είχε αναπνευστικά προβλήματα, λέει. Τα παιδιά αγαπούνε τους γονείς τους, ακόμη και αν οι γονείς τους είναι τέρατα και δεν το γνωρίζω. Η μητέρα της είπε ότι είχε περάσει μια ολόκληρη μέρα στο αστυνομικό τμήμα. Ο πατέρας σου με νάρκωνε για να με βιάζουν άγνωστοι. Μπόρεσα να δω φωτογραφίες. Ήθελα να μου δείξουν βίντεο, αλλά δεν άντεξα. Ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου. Η Καρολίν σόκαρε το ακροατήριο όταν είπε πως είναι βαθιά πεπισμένη ότι και η ίδια είχε ναρκωθεί. Τι πιο πιθανό από το να έκανε το ίδιο και στην κόρη του, εφόσον, όπως θα δείτε στη συνέχεια, υπήρχαν κάποια στοιχεία. Αφηγήθηκε τη στιγμή που ένας αστυνομικός την κάλεσε και της είπε ότι στο αρχείο του πατέρα της βρέθηκαν δύο φωτογραφίες της. Στις φωτογραφίες υπήρχε μια γυναίκα που φαινόταν να κοιμάται, ξαπλωμένη στο πλάι με το φως αναμένο. Φαίνονται οι γλουτοί της. Στη δεύτερη φωτογραφία η γυναίκα είναι στην ίδια θέση, φορώντας το ίδιο εσώρουχο με το ίδιο φόντο. Είπα ότι δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου, αλλά ο αστυνομικός επισημαίνει ένα καφέ σημάδι στο μάγουλό μου, ακριβώς όπως το δικό μου. Ανακάλυψα ότι στην πραγματικότητα ο πατέρας μου με είχε φωτογραφίσει, χωρίς να το ξέρω, γυμνή. Τέτοιοι άνθρωποι, όπως ο Ντομινίκ Πελικό, είναι ικανοί να φτάσουν και μέχρι το φόνο. Γνωρίζουμε ότι κατηγορείται για ένα φόνο και για μια απόπειρα φόνου. Άνθρωπος ο οποίος φωτογραφίζει την κόρη του γυμνή, άνθρωπος ο οποίος ναρκώνει τη γυναίκα του και προσκαλεί αγνώστους να τη βιάζουν, είναι ικανός για τα πάντα. Η 40χρονη υποστήριξε ότι σε αυτές τις φωτογραφίες δεν κοιμόταν. Ήταν αρκωμένη. Το φινάλε της κατάθεσής της συγκλώνησε τους δικαστές. Πολύ πιθανό να ήταν αρκωμένη, επειδή ακριβώς ήταν και η μέθοδος, το MO, η μέθοδος, το modus operandi που χρησιμοποιούσε ο πατέρας της με τη μητέρα της, ο άθλιος αυτός άνθρωπος. Πώς ξαναγεννιέσαι από τις τάχτες όταν ο πατέρας σου είναι αναμφίβολα ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες των τελευταίων ετών? Πώς το κάνεις όταν δεν έχεις αποδείξεις? Πώς ξαναγεννιέσαι από τις τάχτες σου όταν ανακαλύπτεις ότι ο πατέρας σου ήταν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες των τελευταίων ετών?
Πώς το κάνεις όταν δεν έχεις αποδείξεις? Το θύμα έχει ανάγκη τις αποδείξεις, έχει ανάγκη την επιβεβαίωση της τραυματοποίησης του για να μπορέσει να το ξεπεράσει. Τι κάνεις όταν ο πατέρας είναι ένας από τους μεγαλύτερους σεξουαλικούς θηρευτές των τελευταίων 20 χρόνων? Τι κάνει κανείς όταν ο πατέρας σου δεν αποδέχεται τα αδιάσυστα στοιχεία? Πείτε μου, κύριε Πρόεδρε. Εν μεταξύ υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, υπάρχουν βίντεο των βιασμών, υπάρχουν φωτογραφίες και αυτός ο άνθρωπος τολμά και δεν παραδέχεται. Ο Ντομινίκ Πελικό βρισκόταν στην αίθουσα. Το τέρας που είχε κάνει όλα αυτά τα φρικιαστικά ξεχυλίζει από θράσος, αφού παρακολουθούσε με δάκρυα στα μάτια την κατάθεση της μεγαλύτερης κόρης του. Δάκρυα στα μάτια. Δάκρυζε. Περισσό θράσος. Γνωρίζω ότι οι πατεράδες και οι γονείς των περισσότερων από εμάς που περάσαμε άσχημη παιδική ηλικία, κακοποιητική παιδική ηλικία, δεν ήταν οι μεγαλύτεροι εγκληματίες των τελευταίων ετών. Όμως, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργήσε αυτός, να μην το παραδέχεται και να κλαίει, σιγά μην έκλαιγε για την κόρη του και για τη γυναίκα του, για το κακό που τους προκάλεσε, προφανώς έκλαιγε γιατί αποκαλύφθηκε και ντροπιάστηκε, δεν παραδέχονται τα λάθη τους, σε βγάζουν τρελό, gaslighting, ακόμα και όταν υπάρχουν αποδείξεις, λέει η κοπέλα, και έχουν μια εντελώς αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, ειδικά αφού έχουν πιαστεί και όλα στα πράσα, δηλαδή ότι να είναι. Δεν μου κάνουν καθόλου εντύπωση αυτές οι αντιδράσεις αυτού του τέρατος, γιατί στην πολυετή καριέρα μου, στα 27 χρόνια που εργάζομαι ως ψυχολόγος, έχω δει πολύ συχνά γονείς τέρατα οι οποίοι να έχουν πιαστεί στα πράσα, δηλαδή να τους ξεμπροστιάζει ο ψυχολόγος του παιδιού τους, να τους ξεμπροστιάζουν τα δεδομένα και παρόλα αυτά να το παίζουν τρελίτσα και να προσπαθούν να βγάλουν τρελό και το παιδί τους και τον ψυχολόγο του παιδιού τους.